βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο του 12, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, όταν είναι Σάββατο μέρα, διατηρώ κατάστημα στην πόλη της Βέρειας, στο κέντρο της αγοράς, καφενείο, και εμφανίζονται οπαδοί της Χρυσής Αυγής στην πόλη της Βέρειας για να μοιράσουν το προεκλογικό τους υλικό. Η οποία, ας πούμε, είναι προκλητικότητα με τον κόσμο, και αυτό γίνεται γύρω στις 11 το πρωί, όπου ομάδα αντιφασιστών τους καταδιώκει, γίνονται συμπλοκές και τους αποθούν, ας πούμε, φεύγουν από την πόλη. Μεγάλη μερίδα πολιτών αντιφασιστών και από τον αναρχικό χώρο τους αποθούν να φεύγουν, και τελειώνει αυτή η ιστορία και είναι Σάββατο, και κάθε μέρα, ας πούμε, στο μαγαζί μου ερχόταν μετά το κλείσιμο των άλλων μαγαζιών διάφοροι πολιτές, μαγαζάτορες, πίνανε, ας πούμε, κάποιο τσίπουρο, κάποιο αναψυκτικό, κάποια μπύρα, ας πούμε, τα γνωστά πράγματα της αγοράς. Και γύρω στις 3 με 4, 4 η ώρα το απόγευμα, βγαίνει ένας άνθρωπος να πάρει τσιγάρα και έρχεται πίσω στο μαγαζί. Το μαγαζί είναι γεμάτο από κόσμο, είναι ένα μικρό μαγαζί. Και λέει ότι βλέπω κάποιους με κράνη, ρόπαλα, ας πούμε, και κατευθύνονται, λέει, με πορεία φωνάζοντας συστήματα. Δεν δώσαμε σημασία. Και μετά από ένα-δύο λεπτά εμφανίζεται ένα τάγμα, τα γνωστά τάγματα αυτά των φασιστοειδών, μπροστά από το μαγαζί, με στρατιωτικό περπάτημα, να το πω, γιατί φοράνε κράνη οι περισσότεροι και κρατάνε αυτά τα στυλιάρια, τα υποτιθέμενα, τα οποία τα τοποθετούν στις ελληνικές σημαίες επάνω. Και αρχίζουν να βρίζουν, τρομοκρατούν τον κόσμο, εμένα με βρίζουν, με λένε βγες έξω πούστη να σε γαμίσουμε, και όλα τα σχετικά έτσι επίθετα. Παίρνουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, τραπέζια, ιστορίες, τα πετάνε έξω από το μαγαζί, αυτά που ήταν έξω από το μαγαζί, τα πετάνε, σπάνουν τις ταμπέλες του μαγαζιού, και ο κόσμος είναι μέσα και κλείνει τις πόρτες, οι οποίες είναι γυάλινες αυτές τις πόρτες, άθραυστες, και προσπαθούν αυτοί να τις πάσουν με τα στυλιάρια. Τέλος πάντων, κάποιος θαμώνας προσπαθεί να βγει από το μαγαζί και παίρνει μια σιδερένια καρέκλα, τις οποίες είχα έξω από το μαγαζί, και τον χτυπάνε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να αρχίσει αιμορραγία. Αυτή η ιστορία κράτησε 3-4 λεπτά και φεύγουν πάλι με τα γνωστά συγκλήματα «Αίμα τιμή Χρυσή Αυγή», εκ των οποίων στην επίθεση είναι ο τωρινός βουλευτής της Χρυσής Αυγής, νομού Πέλλας Σαχινίδης, ονομάτι, ένας άλλος υποψήφιος βουλευτής της Χρυσής Αυγής στον νομό Εύρου, το Λιόπουλος, ο οποίος είναι από την περιοχή της Συμμαθίας, και φεύγουν αυτοί με ένα, παράγγελμα, και από πίσω είναι η αστυνομία. Δύναμη της αστυνομίας, η οποία παρακολουθεί όμως τα γεγονότα χωρίς να κάνει τίποτα, έτσι, με το διοικητή της αστυνομίας μπροστά. Και με το που φεύγουν, βγαίνουμε εμείς έξω από το μαγαζί, αρχίσουμε να φωνάζουμε τους αστυνομικούς για ποιο λόγο δεν τους καταδιώκουν. Και τέλος πάντων αποφασίζουν να τους καταδιώξουν και τους συλλαμβάνουν κάποιους από αυτούς στην είσοδο της πόλης. Σημειωτέων η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία ήταν άνθρωποι από την Κρύα Βρύση, από εκείνα τα χωριά που έχουν βγάλει και στο παρελθόν, ας πούμε, δεν ξέρω αν ξέρετε τον Μπούλο, όλους αυτούς τους ταγματασφαλίτες, αυτοί είναι γόνοι αυτών των οικογενειών. Και συλλαμβάνουν 8 από αυτούς, και σε έρευνα που γίνεται στα αυτοκίνητά τους βρίσκουν κράνη, σφυλιάρια, δεκάδες σφυλιάρια, και ένα κράνος κλεμμένο από ένα θαμώνα μαγαζί που ήταν ένας. Και τέλος πάντων με φωνάζουν στην αστυνομία να τους αναγνωρίσω, αναγνωρίζω 8 από αυτούς, και αρχίζει μια ιστορία στη Βέρεια, αρχίζουν αντιφασιστικές πορείες το βράδυ του Σαββάτου, εμφανίζονται ΜΑΤ από Θεσσαλονίκη και ασφαλίτες, και η πόλη αστυνομοκρατείται. Και την άλλη μέρα, εγώ που πάω να καθαρίσω το μαγαζί, το οποίο είναι ρημαδιό μέσα, δεν μπορώ να πατήσω από τα γυαλιά τα πολλά, ας πούμε, και τα σπασμένα, οτιδήποτε σπασμένα υπήρχαν, γυαλιά, μπουκάλια, τέτοια πράγματα, έρχεται η ασφάλεια και με ανακοινώνει ότι θέλουν εκ νέου κατάθεση. Και πάω στα αστυνομικό τμήμα και με λένε ότι συλλαμβάνεσαι επειδή σε έκαναν μήνυση αυτή για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία και όλα τα αυτά που κατηγορούμε και τώρα. Και πάω στην αστυνομία να κάνω κατάθεση αυτό που
και μου λένε συλλαμβάνεσαι για αυτούς τους λόγους που είπα πριν. Και με οδηγούν σιδεροδέσμιο στα κρατητήρια της ασφάλειας Αλεξάνδρες, γιατί η Αλεξάνδρα είναι 25 χιλιόμετρα από τη Βέρεια, επειδή ήταν αυτή στα κρατητήρια της Βέρειας, και με βάζουν μέσα στα κρατητήρια και με βγάζουν τη Δευτέρα το πρωί, με οδηγούν στο αυτόφορο πάλι με χειροπέδες και με κάμερες, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, είμαι καταστηματάρχη στη Βέρεια, δεν ξέρω όσο ο κόσμος ποιος είναι, και με οδηγούν με χειροπέδες στα δικαστήρια. Και παίρνει αναβολή αυτή η δίκη για την επόμενη Τετάρτη, δηλαδή μετά από δύο μέρες. Και μας δικάσανε την Τετάρτη μαζί. Η δίκη ήταν μία. Ήμασταν σε μία δίκη. Δηλαδή ήμουν εγώ μόνος μου και ήταν αυτοί 8 κατηγορούμενοι. Και αρχίζει το δικαστήριο στις 12 το μεσημέρι και τελειώνει στις 3 η ώρα το βράδυ. Με τρομοκρατία, οι φασίστες να είναι πίσω από τα ΜΑΤ και να χειρονομούν τον κόσμο. Ο αστυνομικός διοικητής να χαριεντίζεται με την πρόεδρο του δικαστηρίου στους διαδρόμους, να το πω έτσι, ας πούμε, δηλαδή χωρίς καμία κάλυψη. Και φτάνουμε στο σημείο να τιμωρήσουν εμένα, να το πω, με 4 μήνες και 20 μέρες να μην είναι εφέσιμη ποινή μου, να τέλεσε δικήση δηλαδή. Τους αθωώνουν όλους αυτούς εδώ τους κυρίους. Και καταδικάζεται ένας από αυτούς ο οποίος ήταν αυταπάγγελτος, είναι αυτός που χτύπησε τον Θαμώνα, ο οποίος βγήκε από την πόρτα του μαγαζιού. Και το αιτιολογικό ήταν ότι εγώ δεν είχα πληρώσει ένα παράβολο των 100 ευρώ, το οποίο, ας πούμε, η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να μου το λέει αυτό το πράγμα, γιατί εγώ δεν είχα σχέση ποτέ με δικαστήρια και ούτε πρόκειται να έχω. Και ήταν όλη η ιστορία στη μέρη. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ στα δικαστήρια. Οι δικαστές, το Προεδρείο των Δικαστήριων δεν ζητάει ποτέ το παράβολο. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Απλώς ψάξανε κάτι, ας πούμε, και κατέπεσαν όλες, ας πούμε, αυτά που τους πρόσαπτα εγώ, αυτά που είδε όλη η Βέρεια, αυτά που ξέρει όλος ο κόσμος στις αγοράς της Βέρειας, ας πούμε. Τελειώνει αυτό το δικαστήριο, εν τω μεταξύ. Τελεσιδική αυτοδιοίκηση δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν είναι εφέσιμη ποινή. Αυτό άμα πηγαίναμε στον Άριο Πάγο, ας πούμε, το οποίο ήθελε πάρα πολλά λεφτά, το οποίο δεν είχα καμία διάθεση να. Τα οποία δεν τα έχω και όλα αυτά τα χρήματα. Και τελειώνει αυτή η ιστορία και το 2013 επανέρχονται αυτοί πάλι με μήνυση, γιατί πατήσανε, ας πούμε, στην απόφαση του πρώτου δικαστηρίου. Και επειδή αυτοί έχουν γαϊτανάκια αυτή τη ιστορία, σου λένε να τρομοκρατήσουμε αυτόν τον εμένα. Και μία κοπέλα μαζί με το γιο της, η οποία και αυτή τους αναγνώρισε, είπε ότι τους αναγνώρισε, κάνανε και αυτούς τους δύο μήνυση. Όποιος δεν τους έκανε μήνυση, δεν τον κάνανε μήνυση. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, ποιο είναι το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων. Επαναρχόμαστε σε αυτή την ιστορία με τις κατηγορίες ψευδή καταμήνυση, συκοφάντηση. Εμένα με καταδίκασαν με μεγαλύτερη ποινή από ότι αυτόν εδώ που χτύπησε το Θάμωνα. Εξύβριση. Συκοφαντική δυσφήμιση για αυτά που με κατηγορούν τώρα. Και επανέρχονται μετά το 2013, ξανακάνουν, ας πούμε, μήνυση για τα ίδια πράγματα και πάμε τώρα, αν δεν κάνω λάθος, για τέταρτη ή πέμπτη φορά, ας πούμε, που έχει πάρει 3-4 φορές αναβολή. Υπάρχει βέβαια μια πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα, θέλω να πιστεύω, από τον κόσμο, έτσι, από αρκετό κόσμο, από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από Φέρεια. Έχουν βγάλει ανακοινώσει Ελληναίοι Μαθίας. Τώρα μου έστειλαν και μια άλλη ανακοίνωση από κάτι δάσκαλο της Μαθίας. Έχει βγάλει ανακοίνωση Ελληναίοι Κυκλάδων. Έχουν βγάλει ανακοίνωση Αριστερά Κόμματα, η Ανταρσία, η ΛΑΕ, δεν ξέρω αν έχουν βγάλει άλλη. Δεν... Και υπάρχει μια, ας πούμε, έχει γίνει χτες σε ένα καφενείο στη Θεσσαλονίκη μια εκδήλωση για την αστοχία της δικαιοσύνης, μια φορά με τη δικιά μου τη δίκη, ήταν ο Σπύρος ο Μαρκέτος, η Ελεάνα Ιωαννίδου και ακόμη ένας πανεπιστημιακός, δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι πρέπει ο κόσμος, ο υποτιθέμενος, ας πούμε, έτσι να το πω, ο οποίος ασχολείται με τα κοινά, πρέπει να αφυπνιστεί με αυτή την ιστορία της Χρύσης Αυγής, δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Πρέπει να βάλει με πλάτες για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που έχουν σκοτώσει, ας πούμε, το Φίσα και το Λούκμαν και άλλους, πιστεύω, να κυκλοφοράνε ελεύθεροι με μια κυβέρνηση της αριστεράς, ας πούμε, από ό,τι μας λένε αυτοί που κυβέρνουν αυτή τη στιγμή τη χώρα. Τα πράγματα είναι τραγιαλαφικά εντελώς.